Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5,6 Ρίχτερ πλήττει την πολύπαθη από τους σεισμούς Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα νότια της Μαλάτια. Συγκινεί η στιγμή που οπαδοί της Μπεσίκτας πετούν δεκάδες λούτρινα ζωάκια στον αγωνιστικό χώρο για να τιμήσουν τα μικρά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στους φωνικούς σεισμούς. Deprem felaketi meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli. Dördüncü dakika, 17. saniye. Bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Μάλιστα, οι οπαδοί της Μπεσίκτας ακολούθησαν το παράδειγμα των οπαδών της Φενέρμπαχτσε και κάλεσαν με συνθήματα την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Την ώρα που πάνω από 44.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους σεισμούς, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει τώρα να αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή και την κριτική της αντιπολίτευσης μετά την αποκάλυψη ότι η κρατικά υποστηριζόμενη φιλανθρωπική οργάνωση Ερυθράιμ εις Έλληνος πούλησε αντί να δωρήσει σκηνές στους σεισμόπληκτους. Έχετε καταδικάσει την Ερυθράιμ εις Έλληνος σε μια νοοτροπία που εγκαταλείπει τους ανθρώπους στη μοναξιά, που βρίσκει χίλια παιχνίδια να την αδειάσει με τη δύναμη του χρήματος. Ντροπή σας. Μάλιστα, ο πρόεδρος της οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι η θυγατρική της οργάνωσης παρήχε καταλήματα στη ΜΚΟ Αχμπάμπ σε τιμικός τους. Η συνεργασία μεταξύ Αχμπάμπ και Ερυθράιμ εις Ελλήνου είναι ηθική, ορθολογική, νόμιμη. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είτε δεν καταλαβαίνει το θέμα, είτε είναι κακόβουλος. Millet çadır diye inlerken Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satmış. Bunun adı rezalettir demişti. Την έντονη αντίδραση του Kemal Kılıçdaroğlu προκάλεσε η παρακάτω δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi. Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi. Προσέβαλε στους επιζώντες του σεισμού για την Ερυθράιμ εις Έλληνος, Ερντογάν. Τι έλεγε, Σάραγε? Και όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σούκρι, επισκέπτεται σήμερα τη Συρία και την Τουρκία, δύο χώρες που το Κάιρο είχε ψυχρές διπλωματικές σχέσεις για μία δεκαετία.